Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι που του αρέσει να δοκιμάζει νέα πράγματα για να μην βαριέστε ποτέ ούτε εσείς ούτε εγώ. Στο σημερινό επεισόδιο λοιπόν θα κάνουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Θα πάρουμε το σενάριο της ταινίας FNAF και θα το συγκρίνουμε με αυτό της κανονικής ιστορίας όπως αυτή έχει υποθεί μέσα από τα παιχνίδια αλλά και από τα βιβλία του franchise. Είμαι σίγουρος ότι θα γουστάρετε, οπότε αράξτε αναπαυτικά και αφήστε με να σας μιλήσω για την κανονική ιστορία του FNAF. Έτοιμοι! Let's go! Πήγα λοιπόν πριν λίγες εβδομάδες και είδα τη νέα ταινία Five Nights at Freddy's. Μια ταινία όπου γύρω της είχε κτιστεί ένα τεράστιο hype που πολλοί δεν καταλάβαιναν, ρε παιδί μου, το λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ, παρόλο που δεν έχω παίξει κανένα παιχνίδι της σειράς, γνώριζα γιατί έχω και δύο ανήψια αλλά και έναν πολύ καλό φίλο που ήξεραν περί τίνος πρόκειται και με είχαν ενημερώσει καταλήλα. 9 χρόνια ιστορίας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 9 χρόνια μιας πολύ επιτυχημένης μάλιστα ιστορίας, για να το πούμε πιο σωστά, αφού από τον Αύγουστο του 2014 που κυκλοφόρησε το πρώτο παιχνίδι FNAF, έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία, έχοντας κυκλοφορήσει μάλιστα 11 συνολικά ολόκληρα παιχνίδια και 19 βιβλία. Αμέ! Η αλήθεια, παιδιά, όμως είναι πως δεν με ενθουσίασε καθόλου η ταινία. Αντιθέτως, με απογοήτευσε πάρα πολύ όταν την είδα και με απογοήτευσε διπλά όταν έψαξα και έμαθα την κανονική ιστορία πίσω από το franchise και όχι αυτό το πράγμα που μας παρουσίασε στη μεγάλη οθόνη. Οπότε σήμερα τι θα κάνουμε, θα σας πω την ιστορία της ταινίας και θα σας πω και την κανονική ιστορία από τα παιχνίδια FNAF, τουλάχιστον μέχρι εκεί που φτάνει η ταινία, για να δούμε τι λάθος έκανε η ταινία, μάλλον τι έγκλημα έκανε η συγκεκριμένη ταινία. Θα τα συγκρίνουμε δηλαδή. Να πω ένα spoiler alert για όποιον όποια δεν έχει δει, ρε παιδί μου, την ταινία FNAF. Εντάξει, ανάλυση θα κάνουμε, ρε παιδιά, στο σενάριο, οπότε καταλάβατε τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Let's begin. Ο πρωταγωνιστής λοιπόν της ταινίας μας είναι ο Mike Schmidt, ένας αποτυχημένος σεκιουριτάς που απολύεται από τη δουλειά του γιατί μόλις έχει πλακώσει έναν πατέρα ενός παιδιού στο ξύλο γιατί νόμιζε πως είναι απαγωγέας. Να μην το σχολιάσω αυτό, το αφήνω για κάποιο άλλο βίντεο. Οπότε και μένει άνεργος και πηγαίνει στον εργοδότη του για να του βρει μια καινούργια δουλειά. Ή μάλλον, για να το πω καλύτερα, πηγαίνει σε έναν σύμβουλο εργασίας. Ο οποίος εργοδότης, κυρίες και κύριοι, ονομάζεται Steve Raglan και του λέει του τύπου εκεί πέρα πως μετά από αυτό που έγινε, δεν μπορεί να τον βάλει σε καμία θέση, ρε παιδί μου, δεν τον θέλει κανένας. Εκτός και αν δεχθεί να πάει να δουλέψει ως φύλακας σε μια εγκαταλελειμμένη πιτσαρία με την ονομασία Freddy Fazbear's Pizza. Μια δουλειά που κανείς δεν έχει καταφέρει να στεριώσει μέχρι σήμερα, διότι όπως μας έδειξε στην αρχή η ταινία, οι φύλακες καταλήγουν να βρίσκονται καθυλωμένοι σε μια καρέκλα βασανιστήριων, όπου εάν δεν καταφέρουν να λυθούν, η συσκευή έρχεται και τους κάνει κύμα. Αυτός ο Mike λοιπόν έχει μια αδελφούλα, την Abby, που παλεύει για να την κρατήσει, για να κρατήσει την κηδεμονία της, την οποία διεκδικεί και η θεία τους, η Jane. Όχι γιατί βέβαια αγαπάει τη μικρή, αλλά γιατί θέλει να παίρνει το μπικικίνι από τις μηνιαίες πληρωμές για την κηδεμονία. Και από τότε ο Mike, παιδιά, τον έχει πάρει κλαρίνο και παλεύει να θυμηθεί το πρόσωπο, το παγωγία του μικρού του αδελφού, παίρνοντας υπνοτικά χάπια για να κοιμάται και να επιστρέφει στο όνειρο με το συμβάν αυτό. Με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι που λένε, κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν αναγκάζεται να πιάσει δουλειά σε αυτήν την πιτσαρία, όπου μέσα εκεί γίνονται όσα βλέπουμε να γίνονται στην ταινία με τα animatronics, να τρώνε επιλεκτικά κόσμο, μια αστυνομική είναι ονόματι Βανέσα να γίνεται στενός κορσές του Mike εν ώρα βάρδιας και τελικά τον Steve Raglan, a.k.a. σύμβουλο σταδιοδρομίας εργασίας, πείτε τον όπως θέλετε, να είναι τελικά ο William Afton. Ο γνωστός και μη εξαιρετός William Afton από τα παιχνίδια, θα το πούμε στη συνέχεια, ο οποίος στην ταινία είναι και πατέρας της Βανέσα, αλλά και δολοφόνος μικρών παιδιών. Τα οποία μικρά παιδιά, κυρίες και κύριοι, τα δολοφονεί και κρύβει τα πτώματά τους μέσα στα animatronics, παγιδεύοντας με κάποιο τρόπο την ψυχή τους μέσα εκεί. Βέβαια δεν μας εξηγεί ποτέ η ταινία τι, πώς, γιατί, αλλά να ήταν το μόνο πρόβλημα, θα ήταν καλά, έχει πάρα πολλά. Και πάνω κάτω, κυρίες και κύριοι, that's it. Ό,τι λέει η ταινία είναι αυτό που σας είπα. Εντάξει, παρέκαμψα, ρε παιδί μου, προσπέρασα κάποιες λεπτομέρειες για εξοικονόμηση χρόνου, αλλά πάνω κάτω αυτό είναι. Και προς μεγάλη μου έκπληξη, κυρίες και κύριοι, όταν είδα την κανονική άρρωστη ιστορία των παιχνιδιών, παύλα, βιβλίων FNAF, ανακάλυψα πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτήν της ταινίας. Γιατί στην ουσία, παιδιά, αυτό που έκαναν οι σεναριογράφοι της ταινίας είναι, αντί να φτιάξουν μια ταινία που να είναι ακριβώς, ρε παιδί μου, αυτό που γίνεται στα παιχνίδια, έφτιαξαν κατά 80% μια δική τους ιστορία, παίρνοντας απλά
τα ονόματα κάποιων χαρακτήρων και τα animatronics εννοείται, που είναι και ο Κράχτης. Καταρχάς, θα σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που στα comments του προηγούμενου επεισοδίου για το FNAF που κάναμε με καθοδηγήσατε για το τι πρέπει να παίξω, τι πρέπει να διαβάσω, ποιο βίντεο πρέπει να δω για να μάθω την κανονική ιστορία. Σας χίλιο ευχαριστώ. Και να πω πως το βίντεο που μου στείλατε πάρα πολύ, που μου προτείνατε πάρα πολύ να δω, αυτό του Game Theory δηλαδή, ήταν κατατοπιστικότατο, με βοήθησε απίστευτα πολύ να μάθω την ιστορία. Το λοιπόν, καθίστε στη φωτιά γύρω-γύρω να σας πω μια ιστορία. Την ιστορία του FNAF λοιπόν, η οποία περιστρέφεται γύρω από τον William Afton, παιδιά, που τον αναφέραμε και πιο πριν. Έναν άντρα που όταν ήταν πολύ μικρός ακόμη, είχε γοητευτεί απίστευτα πολύ από ένα λαϊκό event που γινόταν τότε με το όνομα Fred Bear's Singing Show. Όπου εκεί πέρα ο κόσμος με μόλις μισό δολαριάκι, παιδιά, μπορούσε να φάει ένα hot dog, αλλά και να παρακολουθήσει ένα show με μια ζωντανή αρκούδα που μπορούσε και να χορέψει και να τραγουδήσει. Ναι, παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε. Όντως υπήρχε αυτό το show, να ξέρετε, στην πραγματικότητα. Γιατί στα 30's, όπως και να το κάνουμε, ο κόσμος, παιδί μου, διασκέδαζε με περίεργα πράγματα. Ο Afton λοιπόν είχε ερωτευτεί αυτό το show, όπως προείπαμε, και κουβαλούσε μαζί αυτό το συνέστημα, αυτόν τον έρωτα, για όλα τα επόμενα χρόνια της ζωής του. Ειδικά όταν σταμάτησε πλέον αυτό το show, μιλάμε, τρελάθηκε. Και έβαλε ως σκοπό της ζωής του να αναγεννήσει με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, την παράσταση που τον σημάδεψε όταν ήταν παιδί. Και το κατάφερε, κυρίες και κύριοι, το κατάφερε όταν είδε τις νέες στολές που λανσάριζε τότε ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Walt Disney. Ο Walt Disney τι έκανε λοιπόν, έφτιαξε στολές τις οποίες μπορούσε να φοράει κάποιος άνθρωπος και να αλληλεπιδρά με τον κόσμο, αφού σε αντίθεση με τις παλαιότερες που υπήρχαν χέρια που κρεμόντουσαν απλά, δεν τα φόραγε, ρε παιδί μου, κάποιος, τώρα πλέον φοριώνται τα χέρια και έχουν και 5 δάχτυλα στα γάτια, οπότε μπορούν μια χαρά να ακουμπάνε, να πιάνουν, να κάνουν, ρε παιδί μου, αυτό που πρέπει να κάνουν οι cosplayers. Μόλις το είδε λοιπόν αυτό ο Afton, παιδιά, έπιασε αμέσως δουλίτσα. Έραψε αρχικά μια στολή αρκούδου όσο πιο κοντά μπορούσε να είναι στην όψη με τον Fred Bear που αγαπούσε τόσο πολύ από μικρός, αλλά δημιούργησε και μια δεύτερη στολή, έναν δεύτερο χαρακτήρα, τον Bonnie the Bunny. Έναν κίτρινο λαγό που του είχε ιδιαίτερη αδυναμία, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, διότι ήταν η πρώτη original δημιουργία του. Ο William λοιπόν ανοίγει ένα εστιατόριο που εκτός του φαγητού προσέφερε και ψυχαγωγία στον κόσμο μέσω μιας παράστασης όπου ηθοποιοί φορούσαν αυτές τις στολές και τραγουδούσαν στον κόσμο που έτρωγε. Ο Afton, κυρίες και κύριοι, είχε καταφέρει να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Το μαγαζί πήγαινε τρένο, κυρίες και κύριοι, αφού λάτρευε το Fred Bear's ο κόσμος, όπως είχε ονομάσει κιόλας ο Afton το νέο του μαγαζί, γιατί προσέφερε κάτι φρέσκο, κάτι που δεν είχε κανένας μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τονίζω το μέχρι εκείνη τη στιγμή. Γιατί αυτή η μεγάλη επιτυχία, κυρίες και κύριοι, δεν άργησε να γίνει αντιληπτή από άλλους επιτίδιους που είπαν: «Α, αυτό στα κονομά έχει εσύ το τάλιρο, ε. Κάτσε μία να του πάρω την ιδέα για να χειστώ κι εγώ στο τάλιρο». Οπότε και λίγα στενά παραπέρα από το δικό του εστιατόριο ανοίγει ένα άλλο εστιατόριο με το όνομα Chica's Party World. Όπου ακούστε, παιδιά, τι προσέφερε αυτό το εστιατόριο, μιλάμε, δεν θα το πιστεύετε. Προσέφερε φαγητό στον κόσμο και είχε και κούκλες που τραγουδούσαν και τους διασκέδαζαν όσο έτρωγαν. Και μάλιστα μία από αυτές τις κούκλες ήταν ένας αρκούδος με το όνομα Ned Bear. Μήπως σας θυμίζει κάτι? Ned Bear, Fred Bear. Ρε φίλε, και εσύ είσαι εριστικός, δηλαδή τι Ned Bear, δηλαδή πας και ονομάζεις Ned Bear την αρκούδα σου? Πες την Μίτσο, ξέρω εγώ. Είναι λες και αναζητάς πόλεμο, ρε φίλε. Και όταν λέω ρε φίλε, παιδιά, αναφέρομαι στον δημιουργό του ανταγωνιστικού αυτού εστιατορίου με το όνομα Henry Emily. Ενός τύπου που, ναι μεν έκλεψε την ιδέα του Afton, όμως παιδιά μέσω των γνώσεών του την πήγε ένα τεράστιο βήμα παραπάνω. Αφού οι δικές του κούκλες, ναι μεν έμοιαζαν με αυτές του Afton, ναι μεν έχει κλέψει την ιδέα, ρε παιδί μου, από εκεί, αλλά δεν απαιτούσαν να τις κινεί κάποιος άνθρωπος, γιατί μπορούσαν να κινούνται από μόνες τους. Ήταν στην ουσία μεταλλικοί σκελετοί που μπορούσαν και να κινηθούν αλλά και να μιλήσουν, παίρνοντας ενέργεια από μια μπαταρία που βρισκόταν πάνω τους. Τώρα, ο Afton, ναι μεν έχει τρελαθεί με αυτή τη νέα εξέλιξη, όμως παιδιά, δεν μπορούσε και να μην παραδεχτεί πως ο Henry το κάνει καλύτερα από εκείνον. Εξάλλου, το αρχικό του όνειρο, να ξέρετε, ήταν να φέρει στη ζωή τον αρκούδο που χόρευε και τραγουδούσε
από μόνος του, έτσι. Δεν ήταν κάποιος που φορούσε μια κούκλα αρκούδο και χόρευε και τραγουδούσε. Ήταν αληθινή αρκούδα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ο Χένρι είχε καταφέρει να φτιάξει κάτι που ήταν πολύ πιο κοντά σε αυτό που ονειρευόταν πάντοτε ο αυτόν. Η πρωτοποριακή ιδέα του Χένρι, λοιπόν, καταφέρνει να πάρει όλη τη δουλειά από τον αυτόν. Όλο και λιγότεροι προτιμούσαν τον Φρεντ Μπέαρς για την ψυχαγωγία τους, με αποτέλεσμα ο αυτόν να πέσει έξω. Με έναν χορηγό όμως, κυρίες και κύριοι, να έρχεται από το πουθενά ή όχι και τόσο από το πουθενά για να σώσει την κατάσταση. Να αγοράσει δηλαδή την επιχείρηση του αυτόν και το όνομα αυτό, Henry Hemley. Άρε κερατά, μουσίτσα Χένρι. Άλλη μια μεγάλη ταπείνωση για τον αυτόν, όπως καταλαβαίνετε παιδιά. Άλλη μια εριστική κίνηση θα λέγαμε από τον Χένρι και παρόλα αυτά όμως καταλήγουν να γίνονται συνεργάτες οι δυο τους, βέβαια για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Ο Χένρι ήθελε τις ιδέες του Βίλιαμ και ο Βίλιαμ ήθελε την τεχνογνωσία του Χένρι. Μια συνεργασία που πολύ γρήγορα απέδωσε καρπούς. Οι δυο τους έκαναν ένα rebranding στις επιχειρήσεις τους και λανσάρουν στην αγορά το Fred Bear's Family Dinner και αργότερα ανοίγουν και δεύτερο μαγαζί, το Freddy Faz Bear's Pizza. Η πιτσαρία δηλαδή που μέσα της διαδραματίζονται όσα βλέπουμε στην ταινία FNAF. Τώρα, αυτά τα μαγαζιά ήταν με πιτσαρίες παιδιά, αλλά όπως και τα άλλα μαγαζιά αυτών των ανθρώπων, προσέφεραν και μία ψυχαγωγία στον κόσμο. Αλλά αυτή την ψυχαγωγία τώρα την χάριζε ο συνδυασμός των μασκότ που είχε φτιάξει ο αυτόν με τα animatronics που είχε φτιάξει ο Χένρι. Με τους χαρακτήρες που είχαν δημιουργήσει παιδιά να έχουν τόση μεγάλη πέραση στο κοινό της μικρής ηλικίας που κατέληξαν να έχουν και τη δική τους τηλεοπτική σειρά, το Fred Bears and Friends. Μία σειρά που ναι μεν έκανε χαρούμενο τον αυτόν, όχι απόλυτα όμως γιατί είχαν συμπεριληφθεί όλοι οι χαρακτήρες των καταστημάτων τους μέσα στο show, εκτός του Bonnie the Bunny, του πρώτου original χαρακτήρα δηλαδή, που είχε δημιουργήσει ο ίδιος. Γεγονός που τον στεναχωρούσε αρκετά. Ο αυτόν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μέχρι εκείνη τη στιγμή, εκτός από πετυχημένος επαγγελματικά, είχε καταφέρει να δημιουργήσει και μία οικογένεια. Είχε γυναίκα και τρία παρακαλώ παιδιά, δύο αγόρια και μία κορούλα. Και σύν της άλλης, είχε καταφέρει να μάθει και την τέχνη της ρομποτικής από τον συνεταιρό του, όπου, εντάξει, τώρα μην κρυβόμαστε, ήταν πάντοτε και ο πρωταρχικός του στόχος όταν ξεκίνησε και η συνεργασία τους. Έχουμε λοιπόν φτάσει στο 1983, κυρίες και κύριοι, και οι Χένρι και αυτόν έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν κάποια νέα πειραματικά δημιουργήματα. Κάποια υβρίδια μεταξύ των μασκότ του αυτόν και των animatronics του Χένρι. Δημιουργήματα που τα γούσταραν πάρα πολύ οι δημιουργοί τους, όμως δεν μπορούσαν να τα παρουσιάσουν ακόμη στο κοινό διότι είχαν κάποια προβλήματα λειτουργίας ακόμα που τα καθιστούσαν επικίνδυνα. Ο αυτόν, όπως καταλαβαίνετε, ήταν ένας πολυάσχολος άνθρωπος. Δεν είχε πολύ ελεύθερο χρόνο για να προσέχει τα παιδιά του, για να περνάει χρόνο με την οικογένειά του όσο ήθελε, οπότε και είχε φτιάξει ένα σύστημα παρακολούθησης, τοποθετώντας κάμερες στο σπίτι του για να παρακολουθήσει τα παιδιά του καθημερινά. Όμως, επειδή αυτό δεν του αρκούσε, είχε αναθέσει στο μεγάλο του γιο, τον Μάικλ, να προσέχει τον μικρό γιο του, τον Γκάρετ. Μάικλ, Γκάρετ, Μάικ στην ταινία, Γκάρετ. Το πιάνετε τον παραλληλισμό. Να διορθώσω λίγο εδώ τα λεγόμενά μου για να σας πω πως ναι μεν στην ταινία ο μικρός αδελφός του Μάικλ λέγεται Γκάρετ, όμως στην κανονική ιστορία ο μικρότερος γιος της οικογένειας αυτών δεν έχει όνομα και για να το πω πιο σωστά το όνομά του παραμένει άγνωστο. Και τώρα Θωμά μπορείς να συνεχίσεις. Κάτι που ο Μάικλ δεν πήρε με πολύ καλό μάτι. Γιατί να προσέχει τον μικρό του αδελφό, του έκανε τη ζωή πατίνη. Συγκεκριμένα του έκανε τη ζωή κόλαση, παιδιά. Τον πείραζε συνεχώς και τον τρόμαζε κιόλας συνεχώς, κάνοντάς του συνέχεια φάρσες. Με αποτέλεσμα, ο μικρός Γκάρετ να κλαίει καθημερινά. Κάτι που αυτόν το έβλεπε κανονικότατα από τις κάμερές του, όμως, παιδιά, δεν έδωσε και πολύ μεγάλη σημασία, αφού, όπως έλεγε, στην τελική, παιδιά, είναι έτσι κάνει. Μία διαφορία όμως που δεν κατέληξε και με τον καλύτερο τρόπο. Αφού ο Μάικλ μια μέρα ξυπνάει και αποφασίζει να βάλει τον μικρό του αδελφό απέναντι στον μεγαλύτερο του φόβο, τα animatronics. Έτσι λοιπόν πηγαίνει τον μικρό του αδελφό, τον Γκάρετ, στο Freddy Fazbear's Pizza για να πετύχει την τεράστια φάρσα που είχε στο μυαλό του. Βέβαια ήθελε βοήθεια, οπότε πήρε μαζί του και κάνα δυο φίλους του. Ο μικρός τώρα, μόλις βλέπει τον animatronic Fred, παιδιά, αρχίζει να ουρλιάζει και να χτυπιέται όσο ο Μάικλ με τους φίλους του μαζί τον σηκώνουν και τον χώνουν μέσα στο στόμα του Freddy.
όπου αυτό το μηχάνημα, παιδιά, λόγω των ελαττωμάτων που σας προανέφερα, γι' αυτό ήταν και επικίνδυνα, κλείνει απότομα το στόμα του, εγκλωβίζει μέσα το κεφάλι του μικρού Γκάρετ και τον τραυματίζει πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά. Ο μικρός μεταφέρεται όσο πιο γρήγορα γίνεται στο νοσοκομείο, μην μπορώντας όμως οι γιατροί να τον κάνουν να γίνει καλύτερα. Αντιθέτως, η κατάστασή του χειροτέρευε. Και λίγο πριν κλείσει μια για πάντα τα μάτια του ο μικρός Γκάρετ, άκουσε πρώτα το μεγάλο αδερφό του να του λέει συγγνώμη για αυτό που του έκανε και πιο μετά άκουσε τον πατέρα του να του λέει με δάκρυα στα μάτια μια χαρακτηριστική φράση. Ό,τι και να γίνει, θα τον φέρει πίσω στη ζωή μια μέρα. Όπως καταλαβαίνετε, μετά από αυτό το τραγικό συμβάν, η οικογένειά αυτών βυθίστηκε στο πένθος. Ο Μάικλ έβλεπε παρεστήσεις με τον μικρό του αδερφό να τον κυνηγάει με τη μορφή του Fred Bear, γιατί είχε τύψει στο παιδί, και ο αυτόν να το ρίχνει στο ποτό. Ένα βράδυ λοιπόν που είχε πιει πάρα μα πάρα πολύ, άρχισε να θυμάται όλα όσα του είχε κάνει όλα αυτά τα χρόνια ο Χένρι, όλες αυτές δηλαδή τις ταπεινωτικές στιγμές που έχει υποστεί εξαιτίας του, ότι του έκλεψε την ιδέα, ότι του έκλεισε στην ουσία το μαγαζί και μετά το εξαγόρασε, ότι στην τηλεοπτική σειρά δεν πήραν τον αγαπημένο του χαρακτήρα και τώρα του σκότωσε και το μικρό του γιο. Θα μου πεις τώρα, ρε Θωμά, τι λες, ο Μάικλ, ο μεγάλος του γιος έβαλε τον μικρό μέσα στο animatronic. Ναι, παιδιά, αλλά το animatronic το είχε φτιάξει ο Χένρι. Ο Αύτον λοιπόν είχε θολώσει από το μίσος εκείνο το βράδυ και φεύγει αμέσως μεθυσμένος από τον μπαρ και πηγαίνει κατευθείαν στην πιτσαρία του Χένρι για να, όπως καταλαβαίνετε, πάρει εκδίκηση για όσα του είχε κάνει. Φτάνει εκεί λοιπόν και αντί να βρει τον Χένρι, βρίσκει, παιδιά, τη μικρή του κόρη, την Τσάρλι. Και μάλιστα εκείνη την ώρα την έχουν κλειδώσει έξω από την πιτσαρία κάποια κολόπεδα για να τις κάνουν πλάκα. Μέσα στην πιτσαρία τώρα να σημειωθεί πως γινόταν ένα πάρτι, έτσι, ένα παιδικό πάρτι, οπότε υπήρχε και μεγάλη οχλαγωγία. Και εκείνη τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, είναι που στο μυαλό του Βίλιαμ Αύτον έρχεται μία άρρωστη ιδέα. Μία ιδέα που στο δικό του μυαλό τουλάχιστον φάνταζε ως η τέλεια εκδίκηση. Έτσι λοιπόν, χωρίς δεύτερη σκέψη, ακολουθεί τη μικρή Τσάρλι στο πίσω σκοτεινό μέρος της πιτσαρίας και την σκοτώνει εμψυχρό, χωρίς μάλιστα να νιώσει τύψεις για αυτό που έκανε, για αυτήν την απάνθρωπη πράξη του. Αντιθέτως, ένιωσε μία εφορία, μία ελευθερία, σαν να εξαγνίστηκε μόλις πήρε την ζωή από αυτό το μικρό και αθώο κοριτσάκι. Ένα συνέστημα που θα τον άλλαζε μια για πάντα. Ο Χένρι τώρα με τη σειρά του βυθίζεται και αυτός στο πένθος εξαιτίας του χαμού της μικρής κορούλας του. Δεν υποπτεύθηκε ποτέ τον Αύτον για τη δολοφονία της, αλλά ούτε υπήρξαν και αποδεικτικά στοιχεία ενοχής του συγκεκριμένου. Έτσι, έχοντας πέσει ένα μαύρο σύννεφο, όπως καταλαβαίνετε, πάνω από τις επιχειρήσεις των Χένρι και Αύτον, αφού οι δολοφονίες των δύο παιδιών μέσα στους χώρους των εστιατορίων τους δεν έμειναν κρυφές, έγιναν πάρα πολύ γνωστές, κανένας δεν ήθελε πλέον να πηγαίνει εκεί πέρα. Οπότε και μετά από λίγο βάζουν λουκέτο και στα δύο εστιατόρια. Ο Χένρι για πολλά χρόνια δεν μπορούσε να ξεπεράσει τον χαμό της κόρης του και ψηλο αποσύρθηκε κάνει στην άκρη από την ενεργό δράση, ενώ αυτόν αντιθέτως κατάφερε να βρει ξανά τον δρόμο του, ίδρυσε μια εταιρεία ρομποτικής εφόσον πλέον ήξερε την τέχνη πάρα πολύ καλά γιατί ήταν και πανέξυπνος και μάλιστα έφτιαξε και ένα σύστημα, παιδιά, μέσα στην πρώην πιτσαρία του που συνδύαζε φοβιστικούς ήχους και animatronics που έφτιαχνε εκείνος για να κρατάνε μέσα τον εχμάλωτο που είχε τον γιο του, τον Μάικλ. Και τον είχε εκεί πέρα εχμάλωτο, παιδιά, γιατί τον θεωρούσε ακατάλληλο για να βγει στον έξω κόσμο μετά από αυτό που έκανε στον μικρό του αδελφό. Σιγά μη γλίτωνε ο Μάικλ. Τα animatronics όμως στον εσωτερικό του χώρο δεν ήταν απλά μηχανές, κυρίες και κύριοι, αφού η δίψα του Αύτον όχι απλά δεν έσβησε με τη δολοφονία της μικρής Τσάρλι, αλλά γιγαντώθηκε. Ο Βίλιαμ Αύτον εθίστηκε στην δολοφονία μικρών παιδιών, τα πτώματα των οποίων τα έκρυβε μέσα στις μηχανικές κούκλες του Freddy Fazbear's Pizza. Και όσο το έκανε αυτό, παιδιά, ταυτόχρονα έκανε και πειράματα ώστε να μπορέσει να φέρει ψηφιακά πλέον πίσω την ψυχή, την συνείδηση μάλλον του μικρού του γιου. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο σημείο που ξεκινάει η ταινία Five Nights at Freddy's. Μια ταινία που, όπως καταλαβαίνετε, παρέκαμψε όλη αυτή την ιστοριάρα για να πάει κατευθείαν στο ψητό. Για να πάει τέλος πάντων κατευθείαν στο σημείο που οι κούκλες μηχανές τρώνε και
τρομάζουν, υποτίθεται, κόσμο, βέβαια χωρίς να εξηγεί τίποτα από αυτά που δείχνει, πώς και γιατί γίνονται. Το ερώτημα τώρα που έχω να κάνω εγώ λοιπόν είναι, γιατί να πάτε σε αυτή την ηλίθια ιδέα? Έχετε μια ιστορία, πραγματικό θησαυρό στα χέρια σας, μια ιστορία πολύ διαφορετική από όλες αυτές που έχουν υποθεί στην μεγάλη και όχι μόνο οθόνη. Και την προσπερνάτε για να πάτε πού? Στο τέλος. Και ούτε καν αυτό δεν έκαναν, παιδιά, γιατί αποφάσισαν όχι απλά να παρακάψουν την κεντρική ιστορία δημιουργίας του κακού του franchise, αλλά να αλλάξουν και ολόκληρη την ιστορία. Στην ταινία, ο Mike Pavla Michael δεν είναι γιος του Afton, αλλά ένας αποτυχημένος σεκιουριτάς που δεν σκότωσε το μικρό του αδερφό, αλλά τον έχασε μέσα από τα χέρια του. Τον απήγαγαν δηλαδή μπροστά στα μάτια του. Η Vanessa τώρα είναι κόρη του Afton που τον βοηθάει σε όσα άρρωστα κάνει. Αυτό δεν υπάρχει στα παιχνίδια. Ένας Afton που αντί να είναι ιδιοκτήτης εταιρείας ρομποτικής, φαίνεται να είναι σύμβουλος εργασίας που απλά σκοτώνει παιδάκια και τους φυλακίζει τις ψυχές με κάποιο τρόπο μέσα στα animatronics της πιτσαρίας, χωρίς να καταλαβαίνουμε γιατί. Okay, τώρα θα μου πεις πως μπορείς στις επόμενες ταινίες να πούν πως ήταν ο ιδιοκτήτης αυτής της πιτσαρίας και να εξηγήσουν και κάποια άλλα πράγματα. Ναι, δεν αντιλέγω ρε παιδιά, αλλά νομίζω πως μια ταινία πρέπει αν μη τι άλλο να σετάρει 100% τον κακό της. Ειδικά όταν είναι η πρώτη μιας τριλογίας όπως προορίζεται να γίνει το FNAF στο μέλλον. Να δείχνει, ρε παιδί μου, την ιστορία του, τον background του, για να μπορεί ο θεατής να τον συχαθεί όπως επιβάλλεται να γίνεται σε κάθε σωστή ταινία. Και να καταλαβαίνει και τι γίνεται, έτσι. Να καταλαβαίνει το κίνητρό του. Γιατί τα κάνει όλα αυτά, ρε παιδί μου? Όχι απλά έτσι ρούκου σκοτώνει παιδιά και λέμε είναι κακός. Οπότε, στη φράση που έχω δει πάρα πολλοί να γράφουν στο διαδίκτυο, αλλά την έχουν κάνει παιδιά σημαία και οι δημιουργοί της ταινίας για να καλύψουν την ανικανότητά τους να φτιάξουν μια καλή ταινία, πως η ταινία τους λέει είναι φτιαγμένη για τους fans, τους σκληροπυρηνικούς του franchise. Που ξέρουν τι γίνεται. Πρώτον, στα όριστα γρεβούνα. Δεύτερον, είστε κατσαπλιάδες. Κάθε ταινία από όπου και αν προέρχεται, πρέπει να εξηγεί τα πάντα στον νέο θεατή και όχι να θεωρεί δεδομένο ότι τα ξέρει από αλλού. Ταινία βλέπουμε, δεν δίνουμε πανελληνίες. Και επιπλέον να θέσω ένα ερώτημα, μια απορία που έχω. Πώς γίνεται να απευθύνεται η ταινία σου στους σκληροπυρηνικούς fans όταν η ιστορία που διηγείσαι δεν έχει καμία σχέση με την κανονική? Όχι, πείτε μου. Βγείτε ρε παιδιά απλά και πείτε, δεν είχαμε χρόνο, δεν μας πέτυχε το γλυκό, στράβωσε το σενάριο γιατί ασχολήθηκαν 5 άτομα με αυτό. Όντως δεν κάνω πλάκα. Τέλος πάντων, πείτε την αλήθεια στον κόσμο και αφήστε τις παπάτσες. Ο κόσμος χαζός δεν είναι, γι' αυτό άλλωστε και φιλοδόρησε την καινούργια ταινία FNAF με ένα ωραιότατο 5,6 στο IMDb. Και πολύ τη είναι, κατά τη γνώμη μου. Γιατί, εντάξει, εκπληκτική δουλειά έχει γίνει στα animatronics της ταινίας, είναι αληθινότατα, αλλά μέχρι εκεί, άμα είναι, φτιάξτε ένα μουσείο, βάλτε μέσα τα animatronics και αφήστε να πηγαίνει ο κόσμος να τα βλέπει και να χαίρεται. Δεν χρειαζόταν να φτιάξετε μια ολόκληρη ταινία. Να σας πω τώρα σεναριακά τι θα έκανα εγώ. Θα σας πω. Θα έπιανα την ιστορία από το σημείο που οι Afton και Henry γνωρίζουν την απόλυτη επιτυχία. Θα έδινα αρχικά μια χαρούμενη νότα στην ταινία και σιγά σιγά μέσα από τα γεγονότα και τα flashbacks θα ξεδίπλωνα το κακό παρελθόν που έχουν αυτοί οι δύο, σκοτεινιάζοντας την εικόνα της ταινίας και την ατμόσφαιρα όσο περνούσαν τα λεπτά. Και στην τρίτη πράξη της ταινίας, στην κορύφωση δηλαδή παιδιά, θα έβαζα τον τραυματισμό και τον θάνατο του μικρού Γκάρετ, την εκδικητική κίνηση του Afton και θα έκλεινα την ταινία με τον Μάικλ να βρίσκεται παγιδευμένος μέσα στην πιτσαρία του δολοφόνου πλέον πατέρα του, με τα animatronics να τον κυνηγούν όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Και ένα τελευταίο πλανάκι με τον Afton να παρακολουθεί όσο φτιάχνει μία νέα μηχανή για να βάλει μέσα το πτώμα ενός παιδιού που έχει μόλις σκοτώσει και είναι δίπλα του. Και πες μου τώρα εσύ, μετά θα πήγαινες σαν τρελός να δεις την δεύτερη ταινία FNAF ή δεν θα πήγαινες? Γράψε μου στα σχόλια. Αυτά ήθελα λοιπόν να σας πω για την ταινία FNAF. Στην ουσία ήθελα να σας πω το παράπονό μου, γιατί παιδιά μιλάμε, τρελάθηκα όταν είδα την κανονική ιστορία και δεν μπορούσα να μην την μοιραστώ μαζί σας. Όχι τίποτα άλλο, για να την μάθουν και όσοι δεν είχαν ιδέα για το τι είδα. Εγώ είμαι ο Θωμάς, αν θέλεις να βλέπεις αυτή τη φάτσα και αλλού μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσα το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ. Τα λέμε!